χιλιάδες μικροί και μεγάλοι αθλητές με κίνητρο το ΕΦ αγωνίζεστε, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό βρέθηκαν στην αφετηρία του Ουράν Κρίσι Ηράκλειο 2019. Ο αγώνας κατέγραψε ρεκόρ συμμετοχών που έφτασαν τις 4.782. Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που προβάλλει την Κρήτη και την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά. Sold out σε όλα, έχουν γίνει σε όλα τα αθλήματα που τρέχουν και εκτιμώ ότι με αυτήν τη συμμετοχή μόνο αισιόδοξα πρέπει να είναι τα μηνύματα. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των συμμετοχών του Σαραγκρίς που σημαίνει αποτελεί μια ένδειξη σοβαρή της επιτυχίας του αθλητισμού. Είναι η 7η συνεχή χρονιά. Το Ουράν Κρίσι Ηράκλειο αποτελεί έναν άκρος επιτυχημένο θεσμό, τον οποίο συνδιοργανώνουν ο ΣΕΓΑΣ, η Περιφέρεια Κρήτης με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και ο Δήμος με την καθοριστική συμβολή του μεγάλου χορηγού της διοργάνωσης, τον Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Είμαστε πολύ περήφανοι που για πρώτη φορά μια τοπική εταιρεία, το Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, αναλαμβάνουν την επίσημη χορηγία αυτού του μεγάλου αθλητικού γεγονότος. Στόχος των Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης είναι πάντα στηρίζοντας τις ακαδημίες και τα τοπικά σωματεία να προωθεί το μαζικό αθλητισμό και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αθληθούν. Τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, εκτός από τη χορηγία, χάρη στην οποία η διοργάνωση διατηρεί το υψηλό επίπεδο και την αρτιότητά της, έδωσαν σήμερα και έμπρακτο παράδειγμα στήριξης του λαϊκού αθλητισμού. Οι εργαζόμενοι του ομίλου συμμετείχαν στο Ουράν Κρίσι Ηράκλειο 2019 με μια μεγάλη ομάδα περίπου 200 ατόμων, ενισχύοντας μέσα από τη συμμετοχή τους και τον απότερο στόχο της διοργάνωσης, που είναι η στήριξη των παιδικών χωριών SOS Κρήτης, όπου θα διατεθούν τα έσοδα. Έχουμε μια τρελή ομάδα από τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης που επιτέλους θα τρέξουν για καλό σκοπό και για την υγεία τους. Τρέχουν για εκείνους, για τους εαυτούς τους. Και εύχομαι πραγματικά όλοι να το απολαύσουν, γιατί είναι μια γιορτή του αθλητισμού, της ζωής, της καλής υγείας. Εννοείται, οικογενειακός και σύσσωμοι. Είναι μια εξαιρετική οργάνωση. Μπράβο στο ΣΕΓΑΣ, μπράβο στην Περιφέρεια, μπράβο στο Δήμο και σε όλα τα παιδιά που κουράστηκαν ειλικρινά για να γίνει αυτή η τέλεια γιορτή σήμερα και να την απολαύσουμε όλοι. Στις 10 το πρωί, 583 αθλητές βρέθηκαν στην αφετηρία του αγώνα των 10 χιλιόμετρων που εξελίχθηκε κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου με επιστροφή στο Παγκρίτιο Στάδιο, κατακτώντας τους στόχους τους υπό το θερμό χειροκρότημα του κόσμου. Μια γιορτή του μαζικού αθλητισμού, του δρομικού κινήματος, τον οποίο έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, μια προσπάθεια του ΣΕΓΑΣ 7 χρόνια τώρα, η οποία βγαίνει βελτιούμενη κάθε χρονιά. Ξεκίνησε ανανεωμένο, δυνατό, δείχνει τη δυναμική του, δείχνει ότι η αγάπη του κόσμου είναι αυτή που τον στηρίζει. Προωθεί και τον τουρισμό, διότι τέτοια γεγονότα μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες και μάλιστα την περίοδο αυτή του Απριλίου που χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο τους τουρίστες από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τη σκυτάλη πήραν στις 12 παρατέταρτο 999 μικροί μαθητές που διήνυσαν απόσταση ενός χιλιόμετρου, στέλνοντας το πιο αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον του μαζικού αθλητισμού. Η μεγάλη γιορτή κορυφώθηκε στις 12 το μεσημέρι με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Ηρακλείου να δίνουν το σύνθημα της εκκίνησης για τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων με τη συμμετοχή 3.200 αθλητών κάθε ηλικίας. Και αν είχαμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε κόσμο, θα ξεπερνούσαμε κάθε προηγούμενο. Ανάμεσά τους και άνθρωποι που έστειλαν το δικό τους μήνυμα μέσα από τη συμμετοχή τους, όπως ο Μάριος Μαρκόπουλος, ο αιμοκαθαρόμενος αθλητής που προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την ανάγκη δωρεάς οργάνων. Το κυριότερο είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη δωρεά οργάνων. Τρέχω λοιπόν για να βλέπουν όλοι το μήνυμα που έχω αυτή τη στιγμή στην μπλούζα μου στο πίσω μέρος, το οποίο ενημερώνει τον κόσμο και τους καλεί να γίνουν δωρητές οργάνων για να χαρίσουν ζωή. Είναι μια καλή πρωτοβουλία η οποία βγάζει τον κόσμο από το σπίτι του και με αυτή την κίνησή μας θεωρούμε ότι τα άτομα με αναπηρία είναι παρόντα. Να δείξουμε ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ενεργοί πολίτες και ότι συμμετέχουν, μπορούν να συμμετέχουν με πάρα πολλούς τρόπους μέσα στην κοινωνία μας. Εξαιρετικά συγκινητική ήταν η στιγμή της έναρξης του αγώνα και για τον Μανώλη Παρασκάκη, τον πατέρα της μικρής Μελίνας που χάθηκε άδικα. Η οικογένειά του του προετοίμασε μία έκπληξη, καθώς σήμερα γιορτάζει τα 400 του γενέθλια. Έχουμε ένα μήνυμα για ένα στόχο, είναι για την κόρη μου που είναι στον ουρανό. Και σήμερα κλείνω τα 40 μου χρόνια, η
είναι η μέρα που γεννήθηκα και η συγκυρία η καλή είναι ότι το διοργανώνει, είναι μεγάλος χορηγός του Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, στον οποίο εργάζομαι 19 χρόνια, ένα μεγάλο όνομα γνωστό και είναι τιμή μου που τρέχω.